Λοιπόν, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή NSTV. Σήμερα καλεσμένη μαζί μας η Δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου, κυρία Μαρία Ανδρούτσου. Καλησπέρα, Δήμαρχε, και ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να έχουμε μια όμορφη συνομιλία. Ένας χρόνος από την νέα σας τετραετία, όπως είπαμε και εκτός αέρα, είναι η τρίτη σας θητεία, 4 χρόνια, 5 την προηγούμενη φορά και τώρα ακόμη μια τετραετία. Πώς νιώθετε που βλέπετε αυτούς τους καρπούς να μεγαλώνουν και βλέπετε ότι υπηρετείτε το Δήμο για ακόμα μια θητεία? Ξέρετε, τώρα αναμετρώμαστε με τις αντοχές μας, με τις δυνάμεις μας, με το όραμά μας που θα πρέπει κάποια πράγματα που έχουν μπει σε έναν δρόμο να βλέπουμε να ολοκληρώνονται. Η πρόκληση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι ίσως και η πιο όριμη θητεία, γιατί πολλά πράγματα έχουν μεστώσει. Σύν το ότι έχουμε κατανοήσει πλήρως τους μηχανισμούς της γραφειοκρατίας, τα εμπόδια, έχουν εμπεδοθεί πολλά πράγματα και είναι πιο φιλικό το περιβάλλον για μας λόγω εμπειρίας. Μάλιστα. Πάμε λίγο στα καθημάς, να πάμε λίγους μήνες πίσω. Όλος ο πλανήτης, όλη η Ελλάδα, ο Άγιος Δημήτριος, η Νέα Σμύρνη που βρισκόμαστε εμείς, ζήσαμε μια πάρα πολύ πολύ άσχημη κατάσταση, μια υγειονομική κρίση, ο κόσμος κλείστηκε μέσα στα σπίτια του. Πώς κινήθηκε ο Δήμος Αγίου Δημητρίου εκείνο το δίμηνο? Τι ήταν αυτό που έδωσε έξτρα στους πολίτες, ίσως σε παρεχόμενες υπηρεσίες, σε τεχνογνωσία ή σε οτιδήποτε άλλο για να τους διευκολύνει αυτή την έγκληση? Ναι, μετά το πρώτο σοκ, το δέος, το φόβο, όλα αυτά που μας κατέλαβαν όλους, μπήκαμε στη λογική του καθήκοντος και του τι πρέπει να κάνει η υπηρεσία για να αντιμετωπίσει προβλήματα ανθρώπων που μέχρι πρότινος μπορεί να μην χτυπούσαν την πόρτα μας, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι θα προκληθούν από την απομόνωση. Τρέξαμε λοιπόν πολύ γρήγορα να στηρίξουμε τις υπηρεσίες βοήθειας στο σπίτι. Έχουμε 2 προγράμματα που τρέχουν. Πλαισιώσαμε το ανθρώπινο δυναμικό με τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες που είχαν ανασταλεί λειτουργία, τους εργαζόμενους στα ΚΑΠΗ, εργαζόμενους στους παιδικούς σταθμούς. Δημιουργήσαμε μια καινούρια ομάδα αρκετά δυναμική. Με το πενταψήφιο νούμερο που μπορούσε οποιοδήποτε να καλέσει οποιαδήποτε ώρα από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ και Σαββατοκύριακα, θέλαμε να φτάσει η πληροφορία στο Δήμο για κάθε ανάγκη και κάθε πρόβλημα. Αυτό καταγραφόταν καταχωρείτο και online το έβλεπαν οι αρμόδιοι κοινωνικοί λειτουργοί, επιμερισμένοι ανάλογα με τις ομάδες του πληθυσμού που θα απευθυνόταν σε εμάς. Παράλληλα, οι κοινωνικές μας δομές, κοινωνικό συσίτιο, κοινωνικό παντοπολείο, ανελιπώς εργάζονταν, δεν σταμάτησαν καθόλου για να μπορούν να κάνουν τη διανομή των αγαθών κατοίκων, ώστε οι πολίτες να μην βγαίνουν έξω, είτε ήταν έτοιμα γεύματα. Βοήθησε και η περιφέρεια με κάποια έτοιμα γεύματα που μας προμήθε, δεν πρέπει εμείς να οργανώσουμε τη διανομή. Αρκετούς οδηγούς, αυτοκίνητα. Είχαμε και μια προσφορά από τη, μέσω της ΚΕΔΕ, από εταιρεία ενοικιάσεως. Έτσι λοιπόν μεγαλώσαμε, αυξήσαμε τα εφόδια μας για να μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στις μεγαλύτερες ανάγκες. Mm. Και πράγματι ήταν μεγαλύτερες ανάγκες. Οι άνθρωποι που ήθελαν να μεταβούν σε νοσοκομεία για να κάνουν εξετάσεις, ήθελαν τα φάρμακά τους να μπορούμε να τους τα φέρουμε στο σπίτι. Σε πολλά τέτοια θέματα, σε συνδυασμό με τις λειτουργίες τις κυβερνητικές που προχώρησαν πολύ γρήγορα στην ψηφιακή εποχή, μπορέσαμε κι εμείς να βοηθήσουμε στην πραγματική ανάγκη του καθενός. Είδαμε, το ζήσατε κι εσείς, το ζήσαμε κι εμείς δημοσιογραφικά, ότι και η πολιτεία στάθηκε δίπλα στους Δήμους. Θυμίζω ότι οι αναθέσεις μπορούσαν να γίνουν ευκολότερα, ότι υπήρχε μεγαλύτερη ευελιξία στις προσλήψεις, έστω και ορισμένου χρόνου, ενώ είχαμε και κάποια κονδύλια τα οποία κατευθύνθηκαν πολύ σύντομα προς τους Δήμους. Νομίζω όχι μεγάλα, αλλά κατευθείαν και σύντομα. Ναι, πράγματι, έτσι. Μας λύθηκαν τα χέρια στα διαδικαστικά θέματα, γιατί όταν πρέπει να προμηθευτείς γάντια, μάσκες, μιας χρήσης, φόρμες, δεν μπορείς να κάνεις διαγωνισμό, ακόμα και αν το ποσό είναι μεγάλο. Τρέξαμε πολύ γρήγορα, πέρα από την έλλειψη που υπήρχε στην αγορά, αντισηπτικά να έχουμε παντού σε όλους τους χώρους, να καλύψουμε ανάγκες και των πολιτών, αλλά και των εργαζομένων μας, που ήταν και αυτές αυξημένες, όταν η καθαριότητα εργαζόταν ανελιπώς.
θα έπρεπε για να φροντίσουμε αυτή την αδιάλειπτη λειτουργία να προμηθεύσουμε τα πάντα στους ανθρώπους μας και να, είναι, να πάνε στον πόλεμο εντός αγωγικών εξοπλισμένοι και εφοδιασμένοι με τα πάντα. Τροποποιήθηκαν υπηρεσίες, κινηθήκαμε σε βάρδιες ώστε να αποφύγουμε το συγκροτισμό. Έπρεπε να προμηθευτούμε λάπτοπ και να τα διαθέσουμε στα στελέχη του Δήμου που έπρεπε να, είναι, να εργαστούν εξ αποστάσεως. Όλα αυτά συντονίστηκαν γρήγορα, με πολύ καλό τρόπο και θέλω και δημόσια να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες. Και το αποτέλεσμα ήταν να συνεχίσει ο Δήμος να λειτουργεί, να τρέχουν όσα έπρεπε να τρέξουν και να είμαστε στο πλευρό των πολιτών, των πολιτών μας, όσο καιρό μας χρειάζονταν ενεργά δίπλα τους. Τώρα όλα αυτά έχουν λίγο αμβλυνθεί, είμαστε έτοιμοι, έχουμε την τεχνογνωσία. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί ξανά, φυσικά, να μην κλειστούμε μέσα, να συνεχίζουμε να λειτουργούμε, να μένουμε ασφαλείς, να μένουμε σε απόσταση, να ακολουθούμε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και να λειτουργήσουμε με τους κανονικούς ρυθμούς, όπως συμβαίνει αυτή την περίοδο. Στο κομμάτι δήμαρχε των οικονομικών παροχών στους δημότες είτε στις επιχειρήσεις του Αγίου Δημητρίου, καταρχήν θα υποθέσω ότι δεν χρεώσατε δημοτικά τρίλη τραπεζοκαθισμάτων για τους μήνες που ήταν κλειστά τα καταστήματα. Ισχύει αυτό και τι άλλο δώσατε σε αυτό το κομμάτι? Ναι, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να κάνει χρήση όλων των ευνοϊκών ρυθμίσεων που δόθηκαν στους επαγγελματίες που επλήγησαν. Εμείς δρομολογούμε την διαδικασία της απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη για ένα τετράμινο σε όλες τις επιχειρήσεις που τα κάθε τους συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις λίστες των ΚΑΔ. Αντίστοιχα, στα τραπεζοκαθίσματα, όπου ζητήθηκε, δώσαμε το διπλάσιο χώρο που προβλεπόταν, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, προκειμένου να αραιώσουν τα τραπεζοκαθίσματα και να μπορούν να λειτουργούν οι επιχειρήσεις όπως πριν, αλλά σε διπλάσιο χώρο. Στα δημοτικά τέλη και στα γενικά δημοτικά τέλη των κατοικιών υπήρξε σκέψη μήπως προχωρήσετε σε κάποια μείωση οριζόντια, έστω και μικρή για τυπικούς λόγους? Εμείς είχαμε στη Νέα Σμύρνη, ας πούμε, μια οριζόντια μείωση, πολύ μικρή, αλλά την είχαμε. Εντάξει, είμαστε στο 1,13 ευρώ το χρόνο, το τετραγωνικό στην κατοικία, είναι πολύ χαμηλά και λίγο πάνω από 2,5 στην επαγγελματική χρήση. Είμαστε χαμηλά, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα και στα ανταποδοτικά, γιατί είναι υπηρεσίες που θα πρέπει να ισοσκελίζονται. Κατά συνέπεια, μένουμε για την ώρα στη συζήτηση του φθινοπόρου που θα είναι για την επόμενη χρονιά, θα εξετάσουμε όλα τα πιθανά σενάρια και αν θα μπορέσουμε και αν θα μας επιτρέψουν και οι συνθήκες. Γιατί μέσα σε αυτή την περίοδο είχαμε και την πληροφορία ότι ο ενιαίος σύνδεσμος από το 2021 σχεδιάζει να αυξήσει κατά 15% την χρέωση ανά τόνο των απορριμμάτων που καταλήγουν στην φυλή. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι θα χρεώνονται οι Δήμοι για τα πράσινα, για τα κλαδέματα και τα βιοαποδομήσιμα που καταλήγουν στο εργοστάσιο. Κάτι που με μία χρέωση της τάξης των 27 ευρώ τον τόνο, όταν σήμερα δεν πληρώνουμε ούτε ένα σέντς. Να πω ότι σε μία συνέντευξη που είχα την προηγούμενη εβδομάδα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, μου είπε ότι πρέπει όλοι οι δήμαρχοι να πιεστούν, το να πιεστούν με την επιχειρηματική έννοια, αλλά και με την έννοια της υγειονομικής κρίσης, να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο τις επιχειρήσεις, διότι οι αριθμοί οι οποίοι φαίνεται να έρχονται ως προς τα λουκέτα και την ανεργία είναι πραγματικά λυπηροί και μόνο αν κάποιος σκέφτεται αντικοινωνικά δεν μπορεί να τους δει με καλό μάτι. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις προτάσεις που θα κατατεθούν από την τοπική επιχειρηματικότητα να συνδράμουμε ώστε αυτό να εμποδιστεί. Μακριά από τον κάθε δήμαρχο, θεωρώ το να συρρυκνώνεται η όποια τοπική αγορά. Ήδη υφίσταται πλήγματα από τα μεγάλα εμπορικά κέντρα. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί. Έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Άρα θα πρέπει να βρούμε τα συντηρητικά πλεονεκτήματα που υπάρχουν και να τα αναδείξουμε. Για μας είναι συντηρητικό πλεονέκτημα να μπορεί μια μικρή επιχείρηση να συνδέεται με τη γειτονιά και να ο πολίτης να αισθάνεται ότι στηρίζοντας αυτή την επιχείρηση της γειτονιάς του, στηρίζεται και ο ίδιος. Οι καμπάνιες που κάνουμε κατά καιρού στηρίζω την αγορά του Αγίου Δημητρίου και μέσα
μέσα από όλα τα μέσα επικοινωνίας που διαθέτουμε, αλλά και στα δημοτικά mini bus που κυκλοφορούν μέσα στην πόλη, υπάρχει αυτό το δημιουργικό και το μήνυμα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ευαισθητοποιούν τους συμπολίτες, γιατί οι καταναλωτές είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που κινούμαστε, που μοιραζόμαστε την πόλη. Πρέπει να αλληλοϋποστηριζόμαστε. Δήμαρχε, σε επίπεδο προϋπολογισμού, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου αντέχει να έχει κάποιους χαμένους μήνες από τα τέλη των τραπεζοκαθισμάτων, αν αυτό τελικά επικρατήσει σαν λύση ενίσχυσης? Ναι, θεωρούμε ότι αντέχει, δεν θα είναι αυτό το πρόβλημα που θα μας απασχολήσει. Αν με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε τις επιχειρήσεις να αντέξουν και να ξεπεράσουν τις δυσκολίες, να κρατήσουν βέβαια τις θέσεις εργασίας και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ακόμα και στα εργασιακά θέματα που να είναι να επικρατεί ο νόμος, έτσι, νόμιμες θέσεις εργασίας, καλά αμοιβόμενες, είναι αυτό που όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε να επικρατήσει. Ας περάσουμε λίγο στην κανονικότητα. Αρχίζουν πλέον, απελευθερώθηκαν τα πάντα, όλος ο κόσμος μπορεί να κινείται ελεύθερα, βέβαια με μέτρο, με προσοχή. Ας πάμε λίγο στην κανονικότητα. Πώς συνεχίζει πλέον ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, ειδικά στο κομμάτι του αθλητισμού και του πολιτισμού και άλλων δράσεων που φημίζεστε και εσείς, όπως και άλλοι όμοιοι δήμοι, ότι έχετε διαχρονικά πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις, ειδικά στον πολιτισμό? Επειδή ένα σύνθημα που χρησιμοποιούμε συχνά είναι «βλέπουμε την πόλη μέσα από τα μάτια των παιδιών» και όλο αυτό το διάστημα και τα παιδιά όλων των ηλικιών, από τα πολύ μικρά παιδιά μέχρι τους νέους μας, δέχτηκαν το πολύ βαρύ πλήγμα του εγκλισμού. Ασχοληθήκαμε πολύ γρήγορα να είμαστε έτοιμοι, αν ανοίξει όπως τώρα, να μπορούμε να κάνουμε όλα τα προγράμματα που κάναμε κάθε χρόνο. Έχοντας βέβαια γνώση των κινδύνων που είναι αυξημένοι, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλάζοντας το σχεδιασμό, εκτελούμε αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα των αθλοδιακοπών στις αθλητικές μας εγκαταστάσεις, με μεγάλη αραίωση των παιδιών, με πολύ περισσότερους ανθρώπους, παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, γυμναστές να τα προσέχουν και να τους δημιουργούν συνθήκες δημιουργικής απασχόλησης. Και αντίστοιχα το πρόγραμμα των παιχνιδοδιακοπών, που είναι εξ ολοκλήρου πρόγραμμα επισκέψεων σε διάφορα σημεία της Αττικής, θαλάσσια μπάνια, αλλά και επισκέψεις σε σημεία με ενδιαφέρον. Και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι λειτουργούμε την κατασκήνωσή μας. Από Δευτέρα έχουν μπει μέσα 100 παιδιά και φιλοξενούνται σε 4 περιόδους. Μειώσαμε τη δυναμικότητα που έφτανε τα 150 παιδιά ώστε να αραιώσουν τα κρεβάτια μέσα στους κοιτώνες. Αλλάξαμε λίγο το σχεδιασμό και τη φιλοσοφία του προγράμματος. Εννοείται ότι, όπως ο νόμος ορίζει, απαγορεύσαμε τα επισκεπτήρια και τη γιορτή λήξης. Όμως τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να περάσουν όμορφα, να κάνουν τα μπάνια τους, να παίξουν, να δημιουργήσουν, να αθληθούν και να χαρούν και να επανακτήσουν και τη συλλογικότητα αυτή που είχαν χάσει στο διάστημα αυτό που τα σχολεία ήταν κλειστά και που και τα παιδιά ήταν εγκλωβισμένα μέσα και είχαν περιορίσει τις επικοινωνίες τους μέσα από την τεχνολογία, μέσα από το διαδίκτυο. Πάμε λοιπόν στη φυσική επαφή και επικοινωνία. Αυτό που γίνεται στα προγράμματά μας, το στηρίζουμε και θεωρούμε ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτές τις μικρές ηλικίες. Να ρωτήσω από αυτού κάτι, πριν πάμε σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Η ζήτηση παραμένει έντονη ή φοβάται ο κόσμος να στείλει τα παιδιά του ή να συμμετέχει και ο ίδιος σε αυτές τις υπηρεσίες? Γιατί ξέρετε και ο φόβος είναι κάτι το οποίο καμία δημοτική αρχή και καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να αλλάξει. Υπάρχει φόβος ή ο κόσμος νιώθει ότι μπορεί με μέτρα να συμμετέχει? Υπάρχει φόβος. Υπήρχε μια μικρή μείωση του αριθμού των αιτήσεων, αλλά και πάλι είχαμε αιτήσεις παραπάνω από την δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε. Δηλαδή, είχαμε και επιλαχόντες που ενδιαφέρονται να μπουν στα προγράμματα όταν αδειάσουν οι θέσεις. Ίσως γιατί όλοι πιστεύουμε ότι τα παιδιά αντιδρούν πολύ καλύτερα, ακόμα και σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος. Η νοσηρότητα είναι πολύ χαμηλή και η κίνδυνη. Αυτό έχει εμπεδωθεί, βοηθάει ο καιρός, βοηθούν οι συνθήκες και σίγουρα ο γονιός που ενδεχομένως να μην έχει την ευκαιρία φέτος να κινηθεί για πολλούς λόγους, για οικονομικούς λόγους, για επαγγελματικούς λόγους, λόγω υποχρεώσεων,
ή γιατί δεν θέλει να έρθει σε επαφή με τις μεγάλες ηλικίες, με τους παππούδες στο χωριό, μπορεί να μην έχει την ευκαιρία να δώσει το παιδί του αυτή τη χαρά και την ψυχαγωγία λίγων ημερών με τα θαλάσσια μπάνια, το παιχνίδι. Έτσι λοιπόν είναι πολύ ελκυστικό το πρόγραμμα της κατασκήνωσης. Και με το δεδομένο ότι στην κατασκήνωση μας έχουμε παιδίατρο, έχουμε δύο νοσηλεύτριες, τηρούμε όλα, πολύ αυστηρά όλα τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά, θεωρώ ότι εξακολουθούν και μας εμπιστεύονται, όπως όλα τα χρόνια. Άλλωστε, φέτος είναι μια σημαδιακή χρονιά, συμπληρώνει 10 χρόνια η κατασκήνωσή μας. Θυμήστε μου πού είναι η κατασκήνωση, Δημαρχία, σε ποιο μέρος είναι η κατασκήνωσή σας? Είναι στη Ραφίνα, στη θέση Περιβολάκια, μια πολύ ωραία εγκατάσταση, κτίρια σύγχρονα, εξοπλισμός, μαγειρία, όλα τα τουαλέτες, τα πάντα είναι σύγχρονα και πολύ καλά συντηρημένα. Ας πάμε και λίγο στο κομμάτι του πολιτισμού. Έχετε το πολιτιστικό χώρο το στρογγυλό. Πώς θα κινηθεί αυτό φέτος, πάντοτε δεδομένο των μέτρων προσοχής που χρειάζεται? 1η Ιουλίου και εδώ κάναμε πρεμιέρα στο Open Air Film Festival Στρογγυλό, δηλαδή το θερινό μας κινηματογράφο, όπου περιορίζοντας, όπως όριζε ο νόμος, τον αριθμό των θέσεων, αραιώνοντας δηλαδή τις θέσεις, καθημερινά ο χώρος του αίθριου γεμίζει με πάνω από 300 άτομα, όπου, όπως σας είπα, κρατούν τις αποστάσεις τους, όταν είναι παρέες μπορούν να είναι κοντά, και απολαμβάνουμε υπέροχες βραδιές με εξαιρετικές ταινίες που η ομάδα του κινηματογράφου έχει επιλέξει, όλα δωρεάν. Το μόνο που ζητάμε, απευθυνόμαστε και στο αίσθημα αλληλεγγύης που έχουν οι συμπολίτες μου, να προσφέρουν κάποια είδη μακράς διάρκειας για το κοινωνικό παντοπολείο ή σχολικά είδη, ώστε στην έναρξη των σχολείων να μπορέσουμε και στα παιδιά που οι οικογένειες αδυνατούν, να τους καλύψουμε με τα αναγκαία για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Πότε λύγει αυτό το πρόγραμμα? Θα είμαστε στο χώρο του Στρογγυλού μέχρι τον Αύγουστο, γιατί θα κλείσουμε αυτές τις προβολές με την φιλοξενία του Διαδημοτικού Θεατρικού Φεστιβάλ, όπου στον ίδιο χώρο θα παρουσιαστούν θεατρικές παραστάσεις και από τη δική μας θεατρική ομάδα, αλλά και από άλλες θεατρικές ομάδες των Δήμων που συνεργάζονται σε αυτό το πρόγραμμα. Άρα, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, κάθε βράδυ, μας δίνει μια ευκαιρία για πολύ όμορφη αναψυχή σε ένα δροσερό περιβάλλον, με όλες τις ασφαλείς διαδικασίες που προβλέπονται. Και αυτός είναι θεσμός ο οποίος είναι αρκετά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Ναι. Το Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου είναι κάτι πολύ όμορφο, έχει ακουστεί παντού, έρχονται από πολλές γωνιές της Αθήνας. Χθες ήταν μια ταινία που αρέσει πολύ στους νέους, ένας πολύ αγαπητός σκηνοθέτης, ο Γιάννης Κονομίδης. Όταν προβάλλουμε ελληνική ταινία, καλούμε και τον σκηνοθέτη και στο τέλος ακολουθεί και μια συζήτηση. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, που αρκετή ώρα μετά την ολοκλήρωση της προβολής συνομιλήσαμε με τον σκηνοθέτη και εμείς και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι και έκλεισε πάρα πολύ όμορφα. Ας φύγουμε λίγο από αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι οι πολίτες πρέπει να είναι ικανοποιημένοι. Επανέρχεστε σε αυτή την κανονικότητα και στον πολιτισμό. Ας μιλήσουμε λίγο για τα έργα που τρέχουν αυτή τη στιγμή στον Άγιο Δημήτριο, για να μας καταλαβαίνουν και όσοι δεν είναι πολίτες του Αγίου Δημητρίου. Θέλω να μου πείτε ποια έργα είναι της περιφέρειας και ποια έργα είναι με κομμάτι του προϋπολογισμού του Αγίου Δημητρίου και πού βρισκόμαστε σε αυτό. Αυτή τη στιγμή εκτελείται ένα μεγάλο έργο, η ανάπλαση της περιοχής που είναι πίσω από το σταθμό μετρό Άγιος Δημήτριος. Όποιοι έχουν βρεθεί εκεί κοντά, είτε για το μεγάλο εμπορικό κέντρο που υπάρχει, θα έχουν δει ότι ο χώρος έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο. Ανακατασκευή των πεζοδρομίων, διαμόρφωση του οδοστρώματος με τη μορφή του πεζόδρομου, χαμηλός φωτισμός, φύτευση, ελεγχόμενες θέσεις στάθμευσης για να αποκατασταθεί η τάξη και η ηρεμία σε μια γειτονιά που δέχτηκε την επέλαση του ΙΟΤΑΧΗ λόγω και του σταθμού αλλά και του εμπορικού κέντρου. Φυσικά. Εκεί λοιπόν γίνεται ένα μεγάλο έργο, χρηματοδότηση της περιφέρειας και κινείται με ταχύς ρυθμούς. Πότε ξεκίνησε αυτό, Δημάρχε? Έχει ξεκινήσει στην αρχή του χρόνου, προχωράει όμως πολύ γρήγορα.
Έχει ένα μεγάλο προϋπολογισμό. Έχει δημοπρατηθεί, και... υπάρχει ανάδοχος. Ναι, 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 υπάρχει ανάδοχος και εκτελείται το έργο και σας λέω και με πολύ καλούς ρυθμούς. Mm-hmm. Παρά τον κορονοϊό, συνέχιζε το εργοτάξιο να λειτουργεί κανονικά mm-hmm. αυτό το διάστημα. Κάτι άλλο παράλληλα, ως προς την περιφέρεια, ναι. Παράλληλα, έχει δημοπρατηθεί και χρηματοδοτείται από την περιφέρεια ένα μεγάλο έργο για την πόλη μας, η διαμόρφωση της Αγίου Δημητρίου, στο μεγαλύτερο μέρος της, στο μεγαλύτερο μήκος, από την περιοχή που λέμε εμείς Νέο Τέρμα, μέχρι και τα σύνορα με τον Άλυμο, μέχρι το δημοτικό μας στάδιο, όπου θα διαμορφωθούν τα πεζοδρόμια, θα μπει νησίδα, φωτισμός, φύτευση και θα διαμορφωθούν και οι εσοχές για τις θέσεις στάθμευσης. Αυτό το έργο θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες, καθώς περιμένουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας την έγκριση από τον ΟΑΣΑ για την παράκαμψη της λεωφορειακής γραμμής και αμέσως μετά εγκαθίσταται το εργολάβος και ξεκινάει. Παράλληλα, εκτελείται κι άλλο ένα έργο σημαντικό που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της ανάπλασης σε μια γειτονιά. Αυτό είναι ενταγμένο στο ΗΜΕΠΕΡΑ, είναι δηλαδή έργο ΕΣΠΑ. Είναι η περιοχή του Μεσονησίου, μια γειτονιά δίπλα στο ρέμα της Πικροδάφνης. Ιδιαίτερο και αυτό το έργο, γιατί έχουμε μεγάλες επιφάνειες από φιλικά υλικά, υδατοπερατά. Και αυτό προχωράει με ρυθμούς ικανοποιητικούς, παρά τις δυσκολίες που έχει η περιοχή στη ρηματομία της, και τις οποίες προσπαθούμε βήμα-βήμα να τις ξεπερνάμε, είναι και αυτό ένα σημαντικό έργο. Τρέχουν και άλλα μικρότερα έργα. Έχουμε ένα πρόγραμμα στο δημοτικό στάδιο που έχουμε αποφασίσει να αλλάξουμε το χλωτάπητα και εκεί οδηγούμαστε σε διάλυση της εργολαβίας από προβλήματα που υπήρχαν με τον ανάδοχο και λόγω της μεγάλης έκπτωσης που έχει δοθεί. Είναι και αυτό επιχορηγούμενο από την περιφέρεια. Και περιμένουμε να φτάσουμε στο στάδιο που θα κληθεί ο δεύτερος μειοδότης. Θα καθυστερήσει δηλαδή συνεχίσει. Αυτό που υπάρχει. Πολλές καθυστερήσεις και μεγάλη ταλαιπωρία δυστυχώς. Και στους αθλούμενους και σε εμάς και σε όλη την πόλη. Δήμαρχε, παρεμβάσεις με προϋπολογισμό του Δήμου, με δικά σας λεφτά, κάποιες αναπλάσεις. Βέβαια, έχουμε και δικά μας έργα που εκτελούνται. Κάποια έργα που ενώ τα είχαμε ξεκινήσει με ίδια έσοδα, προέκυψαν προγράμματα του Πράσινου Ταμείου και τα εντάξαμε, όπως γίνεται η ανάπλαση μιας μεγάλης περιοχής που το ονομάζουμε Πάρκο Οικογένειας, όπου θα έχει παιδική χαρά, ποδηλατόδρομο, συντριβάνι, καθιστικά. Είναι πολύ κοντά σε σχολεία και σε μια πυκνοδομημένη περιοχή. Αυτό το έργο εκτελείται και το εντάξαμε πρόσφατα στο Πράσινο Ταμείο. Παιδικές χαρές που ανακαινίζουμε. Μια παιδική χαρά που τη δημιουργούμε εξ αρχής και αυτή πολύ κοντά στην περιοχή του Ασυρμάτου. Και βέβαια το μεγάλο έργο του Ασυρμάτου, όπου ολοκληρώθηκε από μεριάς του Δήμου η τροποποίηση του ρημοτομικού και πλέον και όλο αυτό πέρασε όλα τα εγκριτικά στάδια, βρίσκεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος να ελεγχθεί η νομιμότητα και να διαβιβαστεί στο ΣΤΕΙ για να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα. Αυτό μας λύνει τα χέρια για να μπορούμε μετά να δημοπρατήσουμε την ανάπλαση του Ασυρμάτου. Ένα έργο που και εδώ έχει δεσμευτεί η Περιφέρεια ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση. Πάρα πολλά χρόνια ο Ασύρματος πάντως σε αυτή την ταλαιπωρία. Σαν μια περιοχή διεκδικούμενη που Βεβαίως. Τμηματικά από τη δεκαετία του 80 αποδιδόταν στην πόλη είτε για μια μικρή παιδική χαρά, για ένα γήπεδο, για ένα πάρκο. Uh-huh. Τώρα είναι όλος ο χώρος του Ασυρμάτου, στη δικαιοδοσία του Δήμου, σαν κατά χρήση. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να σχεδιάζουμε και να προγραμματίζουμε την ανάπλασή του στη βάση μιας μελέτης που είχε κρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο και τη μετατροπή του σε χώρο άλσους, κάτι σαν το άλσος της Νέας Μύρνης, που και εμείς το επισκεπτόμαστε και το χαιρόμαστε και το ζηλεύουμε. Και στις Ιωνικές είστε παρούσα. Και στις Ιωνικές είστε παρούσα. Σας θυμάμαι, έρχεστε. Έτσι θέλουμε να γίνει και ο Ασύρματος, να είναι ένας χώρος αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού, γιατί έχει αθλητικές εγκαταστάσεις, έχει και ένα πολύ ωραίο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Είναι και σημείο αναφοράς για τα πολιτιστικά μας. Κάνουμε και εμείς ωραίες βραδιές στο φθινόπωρο. Ελπίζουμε και φέτος να καταφέρουμε να το κάνουμε με τις συνθήκες που επικρατούν. Μάλιστα. Δήμαρχε, πριν σας απεγκλωβίσω, να μιλήσουμε και λίγο για την καθημερινότητα. Καθημερινές γκρίνιες αντιμετωπίζετε για πεζοδρόμια, για δέντρα, για καθαριότητα, ίσως σε social media, ή αν σας βλέπει εσάς ο πολίτης, ή αν παίρνουν τηλέφωνα, γίνεστε δέκτης καθημερινών παραπώνων.
Βέβαια, και άμεσα και εγώ και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook και απαντάω κατευθείαν και άμεσα και στο τηλεφωνό μου και παντού. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα. Υπήρξαν και σε αυτό το διάστημα του κορονοϊού, γιατί είχαμε και απουσίες από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαμόρφωση των χώρων πρασίνου. Η υπηρεσία μας είναι υποστελεχωμένη. Προσπαθούμε να καλύπτουμε τις ελλείψεις που έχουμε με διαγωνισμούς μέσω ιδιωτικών εταιριών, γιατί θα πρέπει τα πράγματα να γίνονται στην ώρα τους και τα κλαδέματα και τα ψηλά δέντρα και οι εκριζώσεις και ό,τι δεν διαθέτει ο Δήμος μέσα από τον μηχανισμό του, οφείλουμε να το βρούμε στην ελεύθερη αγορά. Υπάρχουν παράπονα και μάλιστα σας λέω ότι με το άνοιγμα των χώρων, με την επαναφορά της κυκλοφορίας και την άρση των αποκλεισμών και οι παιδικές χαρές έπρεπε να συντηρηθούν πολύ γρήγορα και οι σχολικές αυλές το ίδιο, γιατί είχαμε και το άνοιγμα των σχολείων. Φυσικά. Και όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι έπρεπε να είναι σε θέση να μπορεί να τους επισκεφθούν οι πολίτες. Εκεί έγινε ένας αγώνας ταχύτητας με κάποιες καθυστερήσεις, με ελλείψεις που οφείλονται στην υποστελέχωση, αλλά καταβλήθηκε πολύ μεγάλη και φιλότιμη προσπάθεια. Ακόμα και από το προσωπικό που προσλήφθηκε εποχικά για 3-4 μήνες, που κάνουν και σήμερα που μιλάμε και θα συνεχίζουν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να κάνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα για να μπορούν να ανταποκρίνονται στα πολλά αιτήματα και στην εικόνα που θέλουμε και εμείς να έχει η πόλη. Ένα θέμα το οποίο είναι επίκαιρο αυτούς τους μήνες και θα έπρεπε να είναι επίκαιρο για μένα προσωπικά τα δύο προηγούμενα χρόνια με την προσχολική αγωγή. Τι έχει κάνει ο Άγιος Δημήτριος? Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι δεν κατάφεραν για κάποιους λόγους, ίσως ασυνεννοησία με το δημόσιο, δεν γνωρίζω, δεν κατάφεραν να βρουν αξιοπρεπείς χώρους και πήγανε στη λύση τον κοντέινερ, θα πω, γιατί χρησιμοποιείται και αυτή η λέξη. Σαν Άγιος Δημήτριος, εσείς τι λύση δώσατε τελικά στην προσχολική αγωγή? Εμείς είχαμε επιλέξει από την προηγούμενη χρονιά να μπούμε στην δίχρονη προσχολική αγωγή, παρότι ήταν πιλωτικό μας, δεν ήταν η δυνατότητα. Λειτουργήσαμε με δύο παραρτήματα, δηλαδή δύο νηπιαγωγεία, χρειάστηκε ένα τμήμα τους να φιλοξενηθεί μέσα στο γειτονικό δημοτικό. Και με αυτόν τον τρόπο καλύψαμε όλες τις ανάγκες. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες όταν μια οικογένεια είναι πολύ κοντά σε ένα νηπιαγωγείο και υποχρεώνεται να πάει σε κάποιο άλλο που είναι λίγο μακρύτερα, αλλά σε κάθε περίπτωση καλύπτονται όμως οι θέσεις. Και αυτό δημιουργεί και μια διευκόλυνση, δίνοντας περισσότερες θέσεις στους παιδικούς σταθμούς, ώστε να μπορούν να απορροφηθούν όλα τα παιδάκια προσχολικής ηλικίας. Και έτσι το μόνο που μας απασχολεί πλέον είναι πώς θα αυξήσουμε ακόμη περισσότερο τα βρέφη, τις πολύ μικρές ηλικίες στους βρεφονηπιακούς μας σταθμούς. Άρα ως προς τη στέγαση πήγατε σε μονιμότερες λύσεις αυτές των... Ναι. Στο σύνολο των νηπιαγωγείων που έχουμε, που είναι 18, υπάρχουν δύο νηπιαγωγεία, στα οποία υπάρχουν αίθουσες προκάτω. Από χρόνια. Αυτό είναι αποδεκτό, εξυπηρετεί την γειτονιά. Έχουμε φροντίσει και εμείς η διαμόρφωση των χώρων να είναι τέτοια που να μην δημιουργεί δυσκολίες. Και ως τώρα αυτό λειτουργεί και λειτουργεί καλά. Ασφαλώς, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Διεκδικούμε να έχουμε καλύτερα νηπιαγωγεία. Και κυρίως αυτό που διεκδικούμε είναι να είναι λιγότερα παιδιά στην τάξη. Δεν γίνεται 25 παιδάκια 4 ετών να εποπτεύονται από μία μόνο νηπιαγωγό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρούμε ότι για να πάει μπροστά και η υπόθεση της προσχολικής αγωγής επί της ουσίας, πρέπει να έχουμε μικρότερο αριθμό νηπίων μέσα στις τάξεις, άρα περισσότερες αίθουσες, περισσότερα νηπιαγωγεία. Και γι' αυτό συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Εμείς διεκδικούμε να δημιουργηθεί ένα ακόμα κτίριο νηπιαγωγείου για να βελτιωθούν οι συνθήκες. Τα θέματα της επάρκειας τα έχουμε καλύψει. Αλλά για ακόμα καλύτερες συνθήκες πρέπει να προχωρήσουμε και σε μια ακόμα εγκατάσταση.
Ωραία. Δήμαρχε, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου αυτό το μισάωρο σήμερα στις 7 Ιουλίου. Καλό υπόλοιπο δουλειάς, καλό έργο. Αν δεν ξαναμιλήσουμε μέχρι το Σεπτέμβριο, καλές διακοπές και Σας ευχαριστούμε. θα χαρούμε να σας δούμε και στις Ιουνικές Γιορτές, οι οποίες εκτιμώ και εγώ προσωπικά ότι θα γίνουν, γιατί είναι προϋπολογισμένες και ευελπιστούμε όλοι ο κόσμος να μπορέσει, εν πάση περιπτώσει, να διασκεδάσει, έστω και με μέτρα προστασίας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Όλα αυτά τα μέσα, όπως και το δικό σας δίκτυο, είναι πάρα πολύ χρήσιμα για την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί πρέπει να έχουμε κανάλια επικοινωνίας με τους πολίτες. Και πράγματι αυτό που κάνετε είναι πολύ σημαντικό για μας, να συνεχίσετε να το κάνετε με την ίδια αγάπη για την αυτοδιοίκηση και για τα θέματα των πόλεών μας και των γειτονιών μας. Ο νότιος τομέας θα δει πολλά πράγματα στο επόμενο διάστημα. Να προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο και αυτό σίγουρα βοηθάει. Ωραία, σας ευχαριστώ και πάλι, Δημάρχε. Να είστε καλά. Αυτό ήταν λοιπόν Μαρία Ανδρούτσου, Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, μαζί μας. Την επόμενη εβδομάδα άλλη μια πολιτική συνέντευξη. Καλό σας βράδυ.